Νέες πληροφορίες του ελληνικού τύπου λόγω της Ισλαμικής εορτής του Ραμαζανιού η ελληνική κυβέρνηση ανοίγει εκτός του Γενή Τζαμί στην Θεσσαλονίκη και ενός ακόμη στη Ρόδο στην οποία οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι έχουν τουρκική μειονότητα όπως και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Στις 10 Απριλίου σύμφωνα με τον βηματοδότη και το βήμα ανοίγει στη Ρόδο και το τέμενο Σουλεμανίγε ως κίνηση καλής θέληση αλλά και για να μην γίνουν προσευχές σε γήπεδα, ανοιχτούς χώρους ή παράνομα τζαμιά. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία που αναφέρουν δημοσιογραφικές πηγές για τις προθέσεις της ελληνικής πλευράς τόσο προς τους αλλοεθνείς μουσουλμάνους της χώρα μας, όσο και προς την Άγκυρα, η οποία επιθυμεί να πατρονάρει οτιδήποτε κινείται στον Ισλαμικό θρησκευτικό χώρο στη χώρα μας. Στην Αθήνα βεβαίως, οι μουσουλμάνοι θα κάνουν χρήση του Ισλαμικού τεμένου στο βοτανικό, που ανήκει στην ελληνική πολιτεία. Η Τουρκία όμως, η οποία μετατρέπει παράνομα ορθόδοξες εκκλησίες σε τζαμιά στη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, απαιτεί το άνοιγμα των Οθωμανικών τζαμιών στην Ελλάδα. Το τζαμί Σουλεϊμανί στη Ρόδο, όπως και πολλά άλλα μουσεία, ανοίγουν για χρήση μετά από 200 και πλέον χρόνια, λόγω των μουσουλμάνων μεταναστών στη χώρα μας και των απαιτήσεων των Τούρκων. Στην Αττική υπάρχουν 15 αδειοδοτημένα τζαμιά ενώ τα παράνομα υπολογίζονται σε δεκάδες. Στη Δυτική Θράκη έχουμε άνω των 300 τζαμιών, ενώ από ένα έχουμε κό, Ρόδο, Φίβα και Θεσσαλονίκη. Η ουσία είναι ότι οι γείτονε φροντίζουν να μας αλλοιώνουν πληθυσμιακά με χιλιάδες μουσουλμάνους από τα μικρασιατικά παράλια, με στόχο να ελέγξουν όλους αυτούς τους μουσουλμάνους μέσω θρησκείας και αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε βαθιά εδώ στη χώρα μας. Περιτώ να τονίσουμε ότι οι Τούρκοι επιδιώκουν να αλώσουν πληθυσμιακά τα νησιά μα και τη Δυτική Θρακή με στόχο την είσοδο στη Βουλή Μειονοτικού Κόμματο, προωθώντα τα συμφέροντα τη Τουρκία στη Δυτική Θράκη και σε δεύτερο στάδιο την προσπάθεια αυτονομία τη περιοχή. Η τουρκοποίηση τη Θράκη είναι ένα σχέδιο που εδώ και καιρό προσπαθεί να υλοποιήσει άγκυρα και το ΚΙΕΦ αποτελεί το ισχυρότερο όπλο τη, εκμεταλλευόμενο τι μειονοτικέ ψήφου. Η σταθερή ενίσχυση του τουρκικού στοιχείου στη Θράκη και η ανοχή στην τουρκική προπαγάνδα αποτελούν ζητήματα που πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα και να αντιμετωπιστούν άμεσα από την ελληνική ηγεσία. Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα για όλο τον πολιτισμένο κόσμο και την Ελλάδα, όχι όμω για χώρε όπω η Τουρκία, το Ιράν και πολλέ άλλε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.